Είστε μνημονιακός ή αντιμνημονιακός, δεν έχω καταλάβει. Δεν, νομίζω πως η ορολογία δεν είναι σωστή. Ναι. Εγώ είχα επισημάνει πριν πούμε στο μνημόνιο ότι υπήρχε τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας εκτός. Αλλά βέβαια όχι εύκολος τρόπος. Δηλαδή ποιος θα ήταν. Κοιτάξτε, και δεν τα λέω τώρα, είχα πει και με τον κύριο Πρετέντερ στην τηλεόραση και τα είχα πει τότε. Ότι μπορούσε να είχαμε κάνει στάση πληρωμών τότε, να είχαμε απειλήσει για στάση πληρωμών. Μήπως είστε κομμουνιστές. Όχι, δεν είμαι κομμουνιστής, κάθε άλλο θα έλεγα. Θυμάστε ότι ήταν απαγορευμένη. Μισό λεπτό. Μάλιστα ότι είμαι και νεοφιλελεύθερος και είμαι. Είστε, δεν είστε, μα το πενεύεστε. Μόνο που όλοι κατηγορούν τον νεοφιλελευθερισμό, μόνο που αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ο υπαρκτός σουρεαλισμός. Εσείς λέτε ότι έπρεπε να απειλήσουμε με στάση πληρωμών. Τότε, το 2000. Είχαμε, κοιτάξτε κάτι, όπως ήταν τα πράγματα τότε. Το ίδιο λέγε ο κύριος Λαπαβίτσας. Ναι. Ναι, από άλλη οπτική γωνία. Μόνο που δεν τα λέει, έτσι τα λέει από άλλη οπτική γωνία. Προφανώς. Εγώ επέμενα το εξής πράγμα, ότι έπρεπε από τότε να προχωρήσουμε σε θεαματικές μειώσεις δαπανών. Και σε μια κίνηση που να λέει ότι εμείς θα κάνουμε στάση πληρωμών. Τότε Γαλλία, Γερμανία ήταν τρομακτικά εκτεθειμένοι μέσω των τραπεζών του σε ελληνικά ομόλογα. Οπότε το πιθανότερο που θα μπορούσε να είχε συμβεί ήταν τότε να βγάλουν ένα ομόλογο και να κρατήσουν την Ελλάδα στον αφρό. Ναι. Δυστυχώς δεν το κάναμε και τα άλλα στη συνέχεια ακολουθήσαν. Από την ώρα που μπήκαμε όμως στο μνημόνιο... Ναι. Είναι αδιέξοδο έγκλημα να κάνουμε οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που κάνουμε τώρα, εκτός βέβαια από τις πολιτικές, τις εσωτερικές που φταίμε εμείς, δεν φταίει το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν μας λέει βάλτε φόρους, το μνημόνιο μας λέει μειώστε τα ελλείμματα. Τους φόρους τους βάλαμε εμείς, δεν τους έβαλε το μνημόνιο. Αυτά είναι που κρύβουν από τον κόσμο και δεν τα καταλαβαίνει. Διότι όλα τα κόμματα, όλα, και τα κυβερνητικά και τα μονίμως αντιπολιτευόμενα, δεν θέλουμε τίποτα να μειωθεί ο δημόσιος τομέας. Αυτό είναι το τραγικό. Εσείς λέτε δηλαδή, υποστηρίζετε ότι αν μειωθεί ο δημόσιος τομέας έχει λυθεί το πρόβλημα της χώρας. Τώρα πια είναι δύσκολο. Τώρα θέλει σύνθετες πολιτικές. Αλλά με το ξεκίνημα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το κομμάτι του παρελθόντος. Καταρχήν να είχαμε καταργήσει όλους τους φορείς που ιδρύθηκαν από το 2004 και δόθη. Ναι, αυτό δεν το είχαμε κάνει και σήμερα. Αν το είχαμε κάνει αυτό. Δεν είχε χρειαστεί ούτε τους τρομακτικούς φόρους να βάλουμε, ούτε να διαλύσουμε την ιδιωτική οικονομία και την αγορά, ούτε να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις. Αλλά δυστυχώς δεν τα κάναμε. Ναι, το πρόβλημα μας έλεγαν τότε ότι ήταν στο δημόσιο τομέα, όμως ο πρώτος που επλήγει, και εντυπωσιακά μάλιστα, ήταν ο ιδιωτικός. Ήταν μια παράλογη στρατηγική. Ακριβώς. Αυτό που λέτε, αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Στην Ελλάδα, μην ξεχνάτε πως στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη χώρα που χρεοκόπησε το κράτος, δεν χρεοκόπησαν οι τράπεζες. Ναι. Παντού αλλού η κρίση εκφράστηκε μέσα από μια χρεοκοπία των τραπεζών. Ναι. Εδώ χρεοκόπησε το κράτος και για να σώσουμε το κράτος έχουμε διαλύσει την ιδιωτική οικονομία. Υπήρχαν κάποιες τράπεζες που είχαν σοβαρά προβλήματα, έτσι. Άλλο αυτό. Αλλά αυτά δημιουργηθήκανε στη συνέχεια μέσω του κράτους. Επειδή δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα και χρεοκόπησε το κράτος. Είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και κάποιοι από αυτούς είχαν δανειοδοτήσει και ελληνικές δέκο. Λοιπόν, να κάνουμε αλλά μια υπόθεση. Ευθύνη του κράτους. Μια υπόθεση εργασίας για το σήμερα. Ναι, διότι αλλά... η χώρα έχει μπροστά της αυτό το βάσανο του χρέους. Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είστε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και συμμετέχετε σε μια διαπραγματευτική ομάδα. Δεν μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο υπερφύ, αλλά λέω αν ήμουν υπουργός τα έκανα αυτό, αν ήμουν αυτά τα λέμε μονίμως στην Ελλάδα και είναι λάθος. Ως, λοιπόν, εσείς τι βλέπετε, ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική της χώρας απέναντι στους Γερμανούς. Ακούστε κάτι, όλοι μιλάμε για την ανάπτυξη για παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει με τις σημερινές πολιτικές. Είναι αδύνατο και βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χρέους αν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Εντάξει, είναι φανερό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Πρέπει αφενός με να μειώσουμε τους φόρους, να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο σε βάθος χρόνου σταθερό φορολογικό σύστημα, να είμαστε δεσμευμένοι όλοι, όλα τα κόμματα, ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα 5 με 6 χρόνια. Να κόψουμε δραματικά τη γραφειοκρατία, γιατί λόγω φόρων και γραφειοκρατίας είναι αδύνατο να γίνει επένδυση στην Ελλάδα, και στη συνέχεια να κάνουμε σαν αντίβαρο,
σαν δηλαδή, πώς το λένε, σαν μέτρα που να καλύψουν τα χρήματα που χάνουμε από τη μείωση της φορολογίας, να κόψουμε δημόσιες δαπάνες, αλλά όχι μειώνοντας τις συντάξεις, αλλά καταργώντας φορείς. Φορείς οι οποίοι είναι άχρηστοι. Ναι. Φαντάζεστε ότι μιλάμε για τους π.χ. για τους επίορκους από τον περασμένο Απρίλιο και δεν έχει φύγει ακόμα κανένας. Εντάξει, είναι κάποιες λίγες περιπτώσεις, αλλά δεν... Κοιτάξτε, έχουν, καλά, δεν μιλάω ότι με τους επίορκους θα έχετε κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν είναι μια ένδειξη. Ναι, αλλά έχουμε το ερώτημα είναι... 1.300.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Να το... Έχει φύγει από το δημόσιο κανένα. Ελάχιστα. Γιατί, εδώ είναι το θέμα. Γιατί. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως, έχουμε μπροστά μας την υπόθεση του χρέους, διότι ένα κομμάτι όντως είναι η ανάπτυξη, αλλά το άλλο είναι αυτά που οφείλουμε. Και εδώ τι μας προτείνουν, μια επιμήκυνση, δηλαδή τη μετάθεση του χρέους και την επόμενη για την μεθεπόμενη γενιά. Αυτό μεσοπρόθεσμα είναι μια λύση. Ναι. Δηλαδή, κούρεμα δεν πρόκειται να γίνει, δεν γίνεται, δηλαδή είναι και παράνομο και δεν μπορεί να το δεχτεί καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα αυτοί είναι οι δανειστές που θα χάσουν λεφτά αν κάναμε κούρεμα χρέους. Κατά συνέπεια μια επιμήκυνση και μια μείωση περαιτέρω του επιτοκίου είναι μια μεσοπρόθεσμη λύση. Δεν είναι οριστική λύση. Η οριστική λύση θα αρχίσει να υπάρχει μόνο όταν αρχίσει και να ανακάμπει την οικονομία της χώρας. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα σημαίνει λιτότητα για τα επόμενα... Όχι, σας είπα όχι υποχρεωτικά λιτότητα. Αυτό σας λέω, όχι λιτότητα. Αν έχουμε ανάπτυξη και την ανάπτυξη θα την έχουμε αν βάλουμε βαθιά το μαχαίρι στο δημόσιο τομέα, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως θα υπάρξει ένας κόσμος που θα υποστεί τις συνέπειες. Ο κόσμος που προφανώς ο οποίος θα είναι στους φορείς οι οποίοι θα καταργηθούν. Απλώς το ζήτημα είναι ότι. Αλλά ήδη... με την ανάπτυξη μπορείτε αυτό να το αντιμετωπίσετε. Δεν ήδη όμως. Μαγικός τρόπος. Αν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και προσθέσουμε άλλους 500.000. Αν μειώσετε όμως τους φόρους. Δεν νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε έκρηξη. Και τσακίσετε τη γραφειοκρατία. Δεν θα έχετε πλέον την κατάσταση που έχετε σήμερα στην ησυγενή αγορά της ιδιωτικής οικονομίας. Θα αρχίσει να κουνιέται η οικονομία προς τα πάνω. Η μαύρη οικονομία και η διαφθορά δεν αποτελούν ζητήματα για εσάς. Κοιτάξτε, αποτελούν. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Μην τα ρίχνουμε όλα σε μαγικές εικόνες. Δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα του καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Διότι η απόλυτη καταπολέμηση δεν μπορεί να γίνει. Όλες οι χώρες του κόσμου φοροδιαφυγή. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Αρίστου του Δοξιάδη που λέγεται Το Αόρατο Ρήγμα. Που νομίζω ότι τα εξηγεί με τον πιο απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει. Αλλά όλες οι οικονομίες των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών έχουν ένα κομμάτι που είναι οικονομία με προϊόντα τα οποία λέγονται πορεύσιμα, δηλαδή που πουλούνται στο εξωτερικό που δίνουν ένα δυναμισμό, και ένα άλλο κομμάτι με μια οικονομία που έχει μη εμπορεύσιμα που είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων, των αγαθών και των υπηρεσιών είναι μη εμπορεύσιμα. Δεν έχουμε χρήμα, δεν έχουμε δηλαδή εταιρείες, οικονομία που να έχει προσανατολισμό στο εξωτερικό, που να παράγει προς τα έξω. Είναι μεγάλα, είναι και αυτό για μεγάλο αυτόν τον λόγο, διότι δεν έχουμε μεγάλες εταιρείες, έχουμε την εντύπωση ότι το μεγάλο είναι κακό, ενώ ουσιαστικά το μεγάλο είναι αυτό το οποίο και προσφέρει φόρους και προσφέρει... Μεγάλο αλλά να έχει βάσεις. Τι κάνει? Να έχει βάσεις, διότι... Όχι να είναι κρατικό δίαιτο. Εμείς εδώ θαυμάζουμε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όλες εκκρατούν το δημόσιο. Καλά, να σας θυμίσω ότι η εποχή Σιμίτη, ας πούμε, στην Ακτοπλοεία, επιχειρήθηκε η συγκρότηση ενός εθνικού κεφαλαίου, για παράδειγμα, μεταξύ των Ακτοπλοεών και είχαμε την απόλυτη κατάρρευση μεταξύ των επενδυτών. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά για σκεφτείτε όμως τον προσανατολισμό που είχε και πού στηρίχθηκε. Ναι, μην συζητήσουμε για τους εθνικούς εργολάβους, πώς μεγάλωσαν ορισμένες εταιρείες. Γιατί ακούω, είπα την εθνική εργολάβη. Ναι. Ζούσανε και στηριζόντουσαν στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Αυτό που θέλετε είναι να δημιουργήσετε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως να έχουν προσανατολισμό προς το εξωτερικό. Να μην στηρίζουν δηλαδή στο κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Και ό,τι κάνουμε, δημιουργούμε μηχανισμούς, αποφάσεις, νόμους, που όλες έχουν σχέση με την προστασία και την προστασία φορέων που ζουν από το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σας προβοκάρω μια τελευταία ερώτηση, βέβαια. Εσείς λοιπόν ως δήμαρχος Πειραιά. Το 1989 ιδρύσατε μια δημοτική εταιρεία.
Η μόνη που ήταν κερδοφόρα στην Ελλάδα. Τη δημόσια, την ΔΥΡΑΠ, τη, ναι, το ναι, κανάλι 1. Ναι, ναι, ναι. Η μόνη που ήταν δημόσια. Και είπατε και για συνδρομητική. Τότε ήταν και το θυμάστε. Θα επιστρέφατε σε ένα τέτοιο ρόλο, γιατί τώρα υπάρχει. Τη δημάρχου. Ναι. Δεν το νομίζω. Γιατί δήμαρχο έγινα και δεν μ' αρέσει το ξαναζητάμενο φαγητό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας, Real FM 97 και 8.